συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη οδηγείται για ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά στην πακετοποίηση και πώληση κοκκινών δανείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών εξασφάλισαν σήμερα την αρχική συγκατάθεση του Υπουργείου Οικονομικών για συμπερίληψη πρόνοιας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας φορέα ανάληψης και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ανώτατο διευθυντικό στέλεχος υπέδειξε ότι μια τέτοια πρόνοια θα πρέπει να είναι δυνητική και δεν θα πρέπει να λειτουργεί μόνο με κρατικά κεφάλαια. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Άγγελος Βότσης, ανέφερε ότι σχετική τροπολογία θα καταθέσει το Δημοκρατικό Κόμμα. Το κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτό θα εξαρτηθεί από τις μελέτες που γίνονται και από την κυβέρνηση με ξένους εμπειρογνώμονες. Ο βουλευτής Σταύρος Ευαγόρου εξέφρασε δυσαρέσκεια για την απόρριψη πρότασης που υπέβαλε το ΑΚΕΛ και προνοούσε μη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο δανείων κάτω από 350.000 ευρώ και ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πρόκειται για μαζική μεταφορά πλούτου από τους πολλούς στους λίγους. Σόρια τροπολογιών ετοιμάζουν και τα υπόλοιπα κόμματα που θα τεθούν ως προϋπόθεση για έγκριση του νομοσχεδίου.